Ότε οι εν δόξι μαθήτε εν τον υπτήρη του δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας ο δισεβής φιλαργύριαν νοσίσας εσκοτίζετο. Και αν όμεις κριτές σε τον δίκαιον κριτήν παραδίδωση, βλέπε χρημάτων εραστά τον δια ταύτα αγχώνει χρυσάμενον, φεύγε ακόρεστον ψυχήν την διδασκάλου τι αυτά τολμήσασαν. Ο περιπάντων αγαθός Κύριε δόξα σοι. Το εσπέρας της Μεγάλης Πέμπτης η Εκκλησία μας εορτάζει και τελεί τα όσα μυστηριώδη και σωτήρια αναφέρονται στον όρθρο της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής και γράφει το συναξάριον. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόγχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων. Άδι ημάς εκών κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονους ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Όντως μεγάλα και φρικτά τα πάθη του Θεανθρώπου Χριστού, τα πάθη τα σωστικά όπως ονομάζει η Εκκλησία, όλα αυτά τα οποία εκούσια, ηθελημένα και ελεύθερα υπέμεινε για την σωτηρία του γένους των βρωτών ο Θεάνθρωπος Χριστός. Τα πάθη του Κυρίου δεν αποδεικνύουν ούτε φανερώνουν μία κάποια αδυναμία του Θεανθρώπου, αλλά την αγάπη, την ωκεάνια και πελάγια του Κυρίου, η οποία τον οδηγεί στο φρικτό μαρτυρικό σταυρικό θάνατο. Δεν πάσχει επί του σταυρού ο Θεός. Η θεϊκή φύση του Κυρίου είναι απαθής. Πάσχει μόνον ο Θεάνθρωπος κατά την ανθρώπινη φύση, η οποία είναι παθητή. Αυτά τα πάθη λοιπόν γίνονται η αιτία, η κλίμακα για να ανέλθει ο άνθρωπος από την φθορά και την δουλεία του θανάτου στην αφθαρσία και την αθανασία. Όντως, πάθη σωστικά και σωτήρια, πάθη υπερφυή, πάθη ανέκφραστα, πάθη ενός προσώπου το οποίο γίνεται με το σταυρικό του μαρτύριο η πηγή της αθανασίας, το είδωρ της ζωής. Το πάθος του δεν είναι μάταιο, δεν ιτάται από τον θάνατο. Είναι πάθος που λυτρώνει τον άνθρωπο, νικά τον θάνατο και με αυτή τη νίκη καθιστά τους ανθρώπους ιούς και θυγατέρες της Άνω Ιερουσαλήμ.